μέρα και έχω συγκλονιστεί με τα τελευταία γεγονότα που συμβαίνουν. Προσεύχομαι για εσάς, για την πατρίδα μου, για το Κρανίδι, για όλη την περιοχή τη δική μας, που χτυπήθηκε τόσο άσχημα αυτή τη στιγμή. Τι κάνετε, πέστε μου τα νέα σας, είναι ευχάριστο. Καλή σας μέρα. Τα νέα, όπως μιλήσαμε και τηλεφωνικά, είναι πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι δεν έχουμε κρούσματα έξω στην κοινότητα. Όσα υπάρχουν είναι σε ένα χώρο περιορισμένο, άρα οι δημότες μας, οι αγαπημένοι σας Ερμιονιδείς, είναι όλοι καλά. Να μην ανησυχείτε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, όχι μόνο για όλα όσα έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα δείξατε για άλλη μια φορά τη μεγάλη ευαισθησία και την αγάπη σας για την Ερμιονίδα. Στα τηλεφωνήματα που κάναμε, την αγωνία που είχατε και το ενδιαφέρον σας το πολύ μεγάλο, το οποίο βέβαια σήμερα το επισφραγίσατε και με την πολύ μεγάλη δωρεά σε τρόφιμα, σε φαρμακευτικό υλικό, σε μάσκες και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε, όπως μου είπατε. Εγώ σας κρατάω στην καρδιά μου και σας αγαπώ πολύ. Όλη η περιοχή της Ερμιονίδας είναι η αναμνήση μου, ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου. Και ο κάθε συμπατριώτης μου είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Δεν ξέρετε, τα πρόσωπα που γνωρίζω και έρχονται στο μυαλό μου, ανησυχώ για κάθε ένα χωριστά για εσάς. Παρακαλώ την Παναγία να είναι όλα καλά. Εγώ δεν ξέρω αν φτάνουν υγειονομικό υλικό. Σας έστειλα νομίζω 4.000 μάρες. Ότι επειδή δεν έχετε συνάγκες που θα σκεφτάμε για τους ανθρώπους που κοβέρουν, σταδιακά θα σας τα στείλουμε κι αυτά. Απλώς θα έρχονται λίγα-λίγα. Και από ό,τι έμαθα, και εσείς δεν μπορείτε να τα δεχτείτε και δεν έχετε αποθήκες. Γι' αυτό θα κρατήσουμε ένα ρυθμό τέτοιο, θα σας τα στέλνουμε λίγα-λίγα. Και ελπίζω, ό,τι άλλο χρειαστείτε, είμαι στη διάθεσή σας. Να συγχαρητήρια πραγματικά για το έργο και την αγάπη μου σε εσένα προσωπικά, που εκτιμώ και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και όλο που στηρίζεται αυτή τη στιγμή αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, αλλά και εγώ είμαι εδώ πάντα. Ξέρετε ότι για μένα η πιο πολύ τιμά έχω. Γι' αυτό ήθελα να κοινωνήσω, να σας πω, να σας δώσω δύναμη, κουράγιο, να σας πω ότι δεν είσαστε μόνοι σας, είμαστε εδώ και θα περάσει κι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ξέρουμε ότι είστε το στήριγμά μας, είστε η ελπίδα μας, μέσα στην ελπίδα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι συνεργάτες μου, αλλά και όλοι οι κάτοικοι, οι δημότες, αλλά και οι φίλοι της Ερμιονίδας, οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την αγάπη σας. Θέση λόγω της ευπαθής ομάδας, να ξέρετε ότι έχετε προσφέρει πολύ μεγάλο έργο στα παιδιά μας στην ελπίδα. Και ανταποδίδω κι εγώ με τον δικό μου τρόπο σε αυτή τη μεγάλη ευαισθησία που έχετε δείξει όλοι σας. Εκείνοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δάσκαλοι, τα παιδιά που έχουν έρθει τόσες πολλές φορές και έχουν δει τα δικά μας παιδιά, που έχει έρθει η Ερμιόνη κοντά μας. Μέχρι τη ροδιά πιτέψαμε για ευτυχία στο χώρο του προαυλίου του νοσοκομείου μας. Να ξέρετε ότι και από τα παιδιά ήταν μια μεγάλη αγκαλιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και δεν βλέπω την ώρα να είμαι και εγώ κοντά σας. Μακάρι να μπορούσα, αλλά αυτό οι περιορισμοί τώρα δεν μου τα επιτρέπουν. Μόλις ανοίξουν οι περιορισμοί θα είμαι κοντά σας, να δω και εγώ να βοηθήσω σε ό,τι να χρειαστεί. Σας αγαπώ πολύ σε όλη την αγάπη σκέψη μου και καλή δύναμη να έχουμε, κύριε Δικημαρχέ, αγαπητέ μου Γιάννη. Κλείνοντας να σας πω, σήμερα είναι η γιορτή και για την Παναγίτσα που είναι στο λιμάνι της Ερμιόνης. Η ζωοδόχου πηγής. Το τέρο, η μητέρα μου έκανε πάντα στην Παναγίτσα. Χρόνια πολλά και γι' αυτό. Και πηγαίναμε πάντα στην Παναγίτσα, καλή την ημέρα εκεί. Σας ευχαριστώ, μέσα από την καρδιά μου που μου φέρετε αυτές τις ωραίες αναμνήσεις. Και εμείς ευχαριστούμε. Μας συγκινήσατε άλλη μια φορά και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας επίσης άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ.
Ο Μερτήρης. Επίσης. Ευχαρίστω, ευχαρίστω στου φοιτητικού μου. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε για όλα. Από του στενού συνεργάτε, όλοι εσύ. Να είστε καλά. Στο πίστη μα και στο λιμάνι μα και στην παραλία μα και στην αγαπημένη μα Ερμιόνη με το καλό. Να είστε καλά. Καλή σα μέρα. Ο Θεό σα έχει καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σα.